Δώρο ζωής χαρακτήρισε την προσφορά ενός απεινιδωτή στην πυροσβεστική υπηρεσία Καλαμάτας ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Δημήτρης Γιοργανάς. Η προσφορά του ιατρικού μηχανήματος έγινε από τον Σύλλογο Μεσσηνίων Νέας Υόρκης ο Αριστομένης. Υπάρχει το ενδεχόμενο αυτός ο απεινιδωτής εδώ πέρα, αυτό το δώρο από το Σύλλογο να σώσει μια ζωή. Όπως ξέρετε, οι καρδιακές παθήσεις είναι πολλές, οι ανακοπές. Εμείς κινούμαστε σε ένα περιβάλλον δύσκολο, τόσο όταν είμαστε σε κάποια πυρκαγιά, όσο και σε κάποιο τροχαίο και σε μια παροχή βοηθείας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα δώρο ζωής. Την παράδοση έκανε ο τέος πρόεδρος του Συλλόγου Μεσσηνίων Νέας Υόρκης, Σταύρος Γιαννόπουλος, ο οποίος και ταξίδεψε από την Αμερική όταν αυτό κατέστη δυνατό λόγω και των αυστηρών μέτρων εξαιτίας του κορονοϊού. Είναι όντως συναισθήματα συγκίνησης και χαρά στην ίδια στιγμή εδώ στον κύριο Διοικητή, στο Πυροσβεστικό Σώμα, που μας δόθηκε η ευκαιρία για μια ακόμη φορά, πάντα πρωτοπόρης καλέσματα εδώ της γενέτειράς μας της Μεσσηνίας και ανταποκρινόμαστε πάντα και ακριβώς την ίδια στιγμή αυτό κάνουμε και τώρα, να κάνουμε μια μεγάλη προσφορά, μια δωρεά στην πυροσβεστική μας εδώ στη Μεσσηνία, έναν μηχανισμό απεινιδωτή που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με άτομα τα οποία στην δουλειά τους θα προκύψει όσον αφορά με τα καρδιακά. Αυτός είναι ο πρώτος απεινιδωτής που αποκτάει πυροσβεστική στη Μεσσηνία και στόχος είναι άμεσα να ξεκινήσει εκπαίδευση σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και την καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου σε όλους τους υπαλλήλους για τον σωστό τρόπο χρήσης του μηχανήματος. Θα ξεκινήσουμε όλοι πάλι. Θα μάθουν όλοι πάλι, γιατί όπως ξέρετε είμαστε σε κυλιόμερες βάρδιες και όλοι οι υπάλληλοι ούτως ή άλλως έχουμε μέσω του ΕΚΑΒ πάρει μια πιστοποίηση για παραϊατρική βοήθεια. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της εκπαίδευσης θα κάνουμε και την εκπαίδευση άμεσα για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μηχάνημα. Ένας ακόμη απεινιδωτής θα παραδοθεί και στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας ώστε να βρίσκεται πάντα στον χώρο των δικαστηρίων.